Είναι πολύ ωραίο που σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε μπορούμε να έχουμε κομματική δράση και να είμαστε ενωμένοι και να προχωράμε, γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Έλα απλά. Όταν έλεγα ότι είναι κομμουνιστές μερικής τράγωνας στην Ελλάδα, τώρα το είπε και ο κύριος Βέμπερ, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κάποιος καταλάβει ότι μπορεί και να είναι αλήθεια. Για όσο δεν καταλάβει ακόμα, το τονίζω. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, θα χάσουμε για πολλά. Θα μιλήσω για περίπου 20-25 λεπτά και μετά θα δεχθώ κάθε είδους ερώτηση για να κάνουμε και λίγο διαλογική συζήτηση. Εντάξει, εμένα με βλέπετε, θέλετε δεν θέλετε στα κανάλια, όποια αν είστε κάπου είμαι συνήθως, αλλά μια και είμαι εδώ να μπορώ και εγώ να ακούσω εσάς και να ανταλλάξουμε απόψεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον συνάδελφο, τον Απόστολο Βεζινόπουλο που είναι εδώ, ευχαριστώ πολύ από όλοι, και τους συναδέλφους, τον φίλο μου τον κύριο Χαλκίδη, την κυρία Πατσαράντη, την φίλη μου την κυρία Μάνη, τον κύριο Φωτιάδη και εδώ στον Λάζαρο τον Ζαγκαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ όλοι για να κάνουμε μια κουβέντα και να δούμε πού πάει η Ελλάδα. Ξεκινάω από τα αντίμετρα όπου ανέφερε πριν ο Αποστόλης. Ακούτε τώρα στα κανάλια συνέχεια αντίμετρα. Μας λένε συνέχεια τώρα έχουν βρει το καινούριο κόλπο. Θα ψηφίσετε τα αντίμετρα. Αυτό το λένε για να μην σκεφτόμαστε ότι κόβεται άλλη μία σύνταξη και μεταφορολόγητο κόβεται άλλη μία σύνταξη, δηλαδή δύο συντάξεις. Να μην καταλαβαίνουμε ότι χθέρουμε τον τελευταίο φτωχό στη χώρα, να μην συζητάμε για αυτά, αλλά να συζητάμε για ποιο πράγμα, για το αν η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει όλοι τα αντίμετρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Τι είναι όμως αυτά τα αντίμετρα? Πριν σας πω τα νούμερα και ας μπλέξουμε τα νούμερα, θέλω να σας εξηγήσω κάτι, γιατί θεωρώ ότι τέτοιου είδους συναντήσεις αυτές που κάνουμε σήμερα έχουν αξία, αν μπορείτε φεύγοντας από εδώ, να έχετε και ένα επιχείρημα να λέτε παραέξω, να διαδίδετε την κοινωνία. Πας σε μια τράπεζα, επειδή χρωστάς κάποια χρήματα, και κάνεις ένα διακανονισμό για το δάνειό σου. Και αφού βλέπει η τράπεζα τα εισοδήματά σου, πόσα έχει η εταιρεία διαθέσιμα, τι μπορεί να δίνει, συμφωνείτε ότι για να γίνει το δάνειο αυτό βιώσιμο και να μην σου βγάλει τράπεζα στον πληστηριασμό την επιχείρησή σου, πρέπει να δίνεις το μήνα, ας πούμε, ένα ποσό 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η δύναμη σου τράπεζα. Να δίνεις το μήνα 10.000 ευρώ. Εάν εσύ βγάλεις εισόδημα 20.000 ευρώ και πληρώνεις τα 10.000 ευρώ στην τράπεζα, μπορείτε να σου πει τι κάνεις τα επιπλέον 10.000 ευρώ αφού εσύ πληρώνεις κανονικά το δάνειό σου? Όχι. Αυτά τα δικά σου λεφτά. Τα ξοδεύεις όπως θέλεις. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα και είναι η μεγάλη επιτυχία ο θρίαμβος του κύριου Τσίπρα για να το καταλάβουμε. Το μέγεθος προπαγάνδας τους. Το μόνο στο οποίο είναι καλή είναι στην προπαγάνδα. Οι Ευρωπαίοι δανειστές μας έχουν υπολογίσει ότι για να εξυπηρετεί η Ελλάδα το δάνειό της πρέπει να επιτυχάνει πρωτογενές πλεόνασμα, θα σας εξηγήσω μετά τι είναι και αυτό ήταν βάρο να το καταλαβαίνουμε, 3,5% το χρόνο. Εάν βγάζουμε 3,5% το χρόνο πρωτογενές πλεόνασμα, αυτοί θα πληρώνονται τα τοκοχρεωλήσια που χρειάζονται κάθε χρόνο ώστε να είναι το δάνειό τους εξυπηρετούμενο. Τι τέτοιο ο Τσίπρας? Ό,τι πιάνουμε πάνω από το 3,5, όχι να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως το πάμε την τράπεζα που σας έλεγα για το πάνω από τη δόση, αλλά αυτό που θα συμφωνούν και αυτοί ότι πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι τα αντίμετρα. Δηλαδή έβαλε τους δανειστές μας δερβέναγες, όχι στα δικά τους τα λεφτά που είναι το 3,5, αλλά και στα δικά μας τα λεφτά, αν καταφέρουμε να κάνουμε, που θα είναι πάνω από το 3,5. Κοινώς δεν πέφτει απολύτως τίποτα, γιατί αυτά τα αντίμετρα είναι στα δικά μας τα λεφτά, εάν και εφόσον τα πετύχουμε. Άρα είναι τρίχες, για να το πω πάρα πολύ απλά. Μας το πετάνε μπροστά τώρα, για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα για έναν εσωτερικό δικό τους λόγο, για να μπορούν δηλαδή να κάνουν τι? Να λένε οι βουλευτές του στα κανάλια ή στις εκλογικές περιφέρειες. Ας πούμε, άκουσα σήμερα τον κύριο Δημήτρη Καμένο που τον ρωτήσανε, μα εσείς δεν λέγατε ότι μείωση αφορολογή του δεν περνάει από αυτήν την Βουλή? Και απαντάει, ναι, αλλά όταν το έλεγα αυτό δεν ήξερα για τα αντίμετρα. Α, λοιπόν, γιατί τα χρειάζομαι αυτά τα αντίμετρα? Για να έχουν λένε κάτι οι βουλευτές του. Αυτός ο πραγματικός λόγος. Και ο δεύτερος,
για να γυρνάνε κανένα, δείτε τι κακιά που είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίζει τα αντίμετρα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει ούτε τα μέτρα, ούτε τα αντίμετρα. Γιατί τώρα. Πέρσι, το 2016, ο κύριος Τσίπρας πέτυχε πλεόνασμα 3,9%. Προσπερνάω ότι το πλεόνασμα της Σαμαρά ήταν αιματοβαμμένο και δακρύβρεπτο και της φτώχειας και του κόπου, ενώ τώρα το αριστερό πλεόνασμα είναι της ευτυχίας και της ευδαιμονίας και της χαράς. Αυτά τα προσπερνάμε. Ας τα αφήσουμε προς τα παρόν και πάμε να δούμε τα νούμερα. Θέλω να καταλάβετε τα νούμερα. 3,9% πετύχαμε το 2016, όπου τα μισά λεφτά του 3,9 είναι πράγματα που δεν μπορούμε να ξαναεισπράξουμε. Παραδείγματος χάρη, πήγαν την πρωταβολή του φόρου 100%. Τι πήραν το 100% στην πρωταβολή? Δεν μου πάνε το 100% και το 50%. Τώρα ίσα ίσα θα αρχίσουν να έχουν και κάποιες επιστροφές. Γιατί κάποιοι που δώσανε 100% είχαν λιγότερο τελικά εισόδημα τη χρονιά που δώσουν πρωταβολή. Μα θα τους επιστρέψει η φορά η λεφτά τώρα. Άρα από το 3,9% ήδη το πρωτογενές πλεόνασμα του πρώτου τριμήνου του 2017 είναι κάτω από το 2%. Άρα θέλω να πω αυτό, το 3,5 είναι ένας μεγάλος, ένας δύσκολος στόχος. Ποιος έλεγε ότι είναι ένας δύσκολος στόχος? Μα πρώτος από όλους ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έλεγε στη Βουλή ότι αυτό είναι αδύνατο. Τώρα είναι πανεύκολο. Μάλιστα. Τα αντίμετρα από πού υπολογίζονται και πάνω, προσέξτε το τρίκ. Δεν σημαίνει πως πιάσουμε 3,5 ενεργοποιούνται τα αντίμετρα. Όχι. Το 3,5 είπαμε είναι καθαρό. Είναι για το κοχρεωλίδια. Το πάνω από το 3,5 αρχίζει και ενεργοποιείται. Δηλαδή, αν πιάσουμε το όνομα 4, 0,5% αντίμετρα. Αν πιάσουμε 4,5, 1% αντίμετρα. Αν πιάσουμε 5, 1,5% αντίμετρα. Αν πιάσουμε 5,5, 2% αντίμετρα. Μα άμα δεν πιάσει 5,5, θα μας όλοι πεθαμένοι. Δεν ζει κανένας μας. Άρα δεν θα κάνουμε αντίμετρα. 5,5 πρωτογενές πλεόνασμα δεν έχει πιάσει κανένα στην ιστορία. 5,5 πρωτογενές πλεόνασμα θα πει, μόνο να πληρώνουμε το κράτος, το κάνουμε λίγο. Κοινώς, μην χάνουμε χρόνο και μην παρασυρώμαστε από την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Χειρότερα από ό,τι τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τα καταφέρει κανένας. Και προσέξτε τώρα με απλά λόγια γιατί δεν γινόταν χειρότερα. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην εξουσία σήμερα να πούμε ότι είναι μια θλιβερή επέτειος για την Ελλάδα. Σαν σήμερα, στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις συμπολίτες μας, μεταξύ αυτών μια έγκυος γυναίκα, κάηκαν ζωντανοί στην Τράπεζα Μαρφίν. Γιατί κάηκαν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι στην Τράπεζα Μαρφίν? Ποιος ήταν ο λόγος που πέθαναν εκείνη την ημέρα τρεις συμπολίτες με μια έγκυος γυναίκα? Διότι ο ελληνικός λαός εξεγείρετο, διότι δεν άτεγε, λέει, το μνημόνιο. Μάλιστα. Δεν μας άρεσε το μνημόνιο. Πολύ ωραία. Και επειδή δεν μας άρεσε το μνημόνιο, βγήκαμε στην Αθήνα, κάσαμε την Αθήνα και εκεί που γεγόταν η Αθήνα, καήκαν και αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Τους θυμάται κανένας στην Ελλάδα σήμερα? Κανένας. Αν πήγε το Γρηγορόπουλο, το θυμούνται? Εγώ δεν λέω ότι θυμόμαστε ένα 15χρονο παιδί που πέθανε. Βεβαίως είναι πάρα πολύ πυρογεγονός και μια τραγωδία. Αλλά οι τραγωδίες δεν έχουν διαβάθμιση στις τραγωδίες που μας αρέσουν και στις τραγωδίες που δεν μας αρέσουν. Εάν θυμόμαστε τον Γρηγορόπουλο γιατί είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι και πονάμε για ένα παιδί που πέθανε, και καλώς πονάμε, τότε προφανώς πονάμε για μια έγκυο γυναίκα που πέθανε. Αν δεν πονάμε για την έγκυο γυναίκα που πέθανε όμως, και αυτή ξεχνάμε, τότε προφανώς κάτι άλλο υποκρύπτεται πίσω από τον πόνο του Γρηγορόπουλου. Τι υποκρύπτεται? Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό υποκρύπτεται. Όπως για τον ίδιο λόγο δεν θα θυμηθείτε ποτέ τον Αξαλιάν που πέθανε από την Λουκέτα 14 Νοέμβρη. Γι' αυτό θα κλάσει ποτέ κανένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί στην πραγματικότητα τίποτα από όλα αυτά που ξέρετε δεν είναι αλήθεια. Ο ελληνικός λαός δεν βγήκε τα μνημόνια στους δρόμους. Παρασύρθηκαν ορισμένοι και βγήκαν τα μνημόνια. Ο ελληνικός λαός κινητοποιήθηκε από αυτούς γιατί θέλουν να αρπάξουν την εξουσία. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Μάλλον ο ελληνικός λαός αντιδρούσε στα μνημόνια αυτά καθ' αυτά. Εδώ και 2 χρόνια γιατί δεν βγαίνει στους δρόμους? Γιατί αυτοί που οργάνωναν τον κόμμα και τον βγάλανε στους δρόμους, σήμερα είναι διωσμένοι μετακινητή στα υπουργεία και μερικοί είναι και οι ίδιοι υπουργοί. Θυμάστε το κίνημα «Δεν πληρώνω»? Το θυμάστε? Ο
όποτε περνάγαμε από τα διόδια, κάποιο βάραγε κουδούνι που σηκώναν την μπάλα και περνάγανε. Γιατί λέει ο λαός, φωνάζανε, έχει πληρώσει τους δρόμους διπλούς και τρίδιμους και τώρα δεν θα πληρώνει διόδια. Τώρα θα δύο χρόνια, τώρα θα δύο χρόνια ακόμα στη γη, πληρώνει τα διόδια και του αρέσουν αυτά τα καλά διόδια, τα αριστερά διόδια. Μάλλον τώρα αυξήθηκαν τα αριστερά διόδια. Ο κύριος Κουρουπλής μας είπε ότι αυτά τα διόδια σώζουν ζωές. Είναι μια ακριβής φράση του κύριου Κουρουπλή. Αν το καταλάβατε, αυτά τα διόδια τα καινούργια τα αριστερά, κάθε φορά που περνάτε και πληρώνετε, μας ψεκάζουν και με βιταμίνη C και μας κάνουν καλό. Και είναι καλά διόδια. Γιατί δεν βάλαμε 700 εκατομμύρια λιγότερα, βάλαμε 550 εκατομμύρια περισσότερα. Αλλά ο Τσίπρας ως νέος κομμουνιστής ξέρει τη λεγόμενη μισή αλήθεια. Να ξέρετε, το πιο πετυχημένο ψεύδος είναι η μισή αλήθεια. Πήγε ένα ανέκδοτο την εποχή του ψυχρού πολέμου. Θα σου το πω για να το καταλάβετε. Τι κάνει ο Τσίπρας να το εξηγήσω. Ήταν υποτίθεται σε μία σύνοδο κορυφής των κρατών του ψυχρού πολέμου ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ενώσεως Χρουτσόφ και ο πρόεδρος της Αμερικής Αϊζενχάουερ. Στο περιθώριο της διασκέψεως λένε μεταξύ τους δεν τρέχουμε 100 μέτρα, δεν θα βγει πρώτος. Τρέχουμε. Ο Αϊζενχάουερ στρατιωτικός, πιο γυμνασμένος, τον άφησε πίσω τον Χρουτσόφ. Γράφει την άλλη μέρα η Πράβδα, προσέχει την μισή αλήθεια. Χθες, σε ανεπίσημο αγώνα δρόμου που δόθηκε στα περιθώρια της διεθνούς διασκέψεως, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΣΕ βγήκε δεύτερος, ενώ ο πρόεδρος της Αμερικής πρώτα-λευταίος. Προσέξτε το με τα διόδια. Υπήρχαν οι δρόμοι. Τους είχε ξεκολλήσει ο Σαμαράς, προχώρησαν μια χαρά. Έρχεται στην εξουσία η Πίθια, η πρώτη φορά αριστερά. Μάλιστα. Τι έκανε η Πίθια? Η Πίθια έχει έναν υπουργό καταπληκτικό. Αξέχαστα μας πει. Ήταν ένας κύριος που λεγόταν, αυτό δεν το ξεχάσετε ποτέ τη ζωή, είναι πολύ σημαντικό θα σου πω. Γιάννης Αλαμέρναμι. Γιατί αν λέει το γράφανε με δύο ρίστα να χωριότανε. Τώρα σε ρωτώ για το Θεό σας ρε παιδιά. Ένας άνθρωπος που έλεγε σοβαρά. Εγώ θέλω να γράφω το όνομά μου με ένα μη γιατί έτσι γουστάρω και δεν θέλω να μοιάζω με τους άλλους. Σας φαίνεται άνθρωπος φυσιολογικός για τον κάνει και υπουργό των ελληνικών. Γελάτε τώρα. Πληρώστε 100 δισεκατομμύρια για να μάθετε. Λοιπόν ακούστε. Ο άνθρωπος αυτός χάλασε τη συμφωνία με τους εργολάβους. Γιατί τσακώθηκε με τον δούλο του, αυξήθηκαν τα επιτόκια, οι τράπεζες σταμάτησαν να δίνουν λεφτά στις εργολαβικές εταιρείες, οι εργολαβικές εταιρείες δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα έργα σταμάτησαν, αλλά σταμάτησαν οι πετιότητοι του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου. Και στις συμβάσεις, πάντα στις διεθνείς συμβάσεις, μιλάμε για ένα έργο που έχει 86 τράπεζες, οι 70 είναι, οι 85 είναι ξένες. Πήγανε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Παρισίους και ζήτησαν αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο, διότι το ελληνικό δημόσιο χάλασε τη συμφωνία που είχαν. Γιατί όλα αυτά που λέγανε για τους ζουρνάδες και τους μπαλαμάδες, τα βαράκια και τα πεντοζάλια και τα λοιπά, όλα αυτά έχουν λεφτά πληρώνουμε για τα όλα, για ό,τι κάνουμε. Ωραία. Τι πέτυχε ο Τσίπρας, όταν πήγαν στο Παρίσι στο Διεθνέ Διαιτητικό Δικαστήριο, ζήτησαν αυτοί 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια. Και τελικά συμβιβάστηκαν στα 550 εκατομμύρια. Τους δώσαμε λοιπόν 550 εκατομμύρια παραπάνω για να ξαναξεκινήσουν τα έργα. Αλλά τους δώσαμε και 700 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που ζητάγανε από τα παραπάνω. Λέει ο Τσίπρας, πετύχαμε τους δρόμους με 700 εκατομμύρια λιγότερα. Ποια 700 εκατομμύρια λιγότερα? 700 εκατομμύρια λιγότερα από τα 1200 περισσότερα που ζητάγανε εξαιτίας του. Αυτή είναι η ολόκληρη αλήθεια. Ποιος το ξέρουν αυτό τους τηλεθεατές? Κανένας. Ξέρουμε ότι πληρώνουν διόδια, ξέρουμε ότι τα διόδια αυξήθηκαν, ξέρουμε ότι πήγαν και καινούργια διόδια, αλλά τώρα παραλαμβάνουν τα καλά διόδια και τα πληρώνουν όλοι. Γιατί? Γιατί αυτοί που σηκώναν τις μπάρες είναι τώρα διορισμένοι μετακλητές στο δημόσιο. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα αυτοί που τους πιστέψανε πληρώνουν και τα πρόστιμα. Γιατί το ακόμα καλύτερο είναι αυτό που γίνει με τις ηλεκτρονικές κατασκευές και τους πληστηριασμούς. Η πρώτη φορά αριστερά είχε πει θα κάνουμε συσάφεια. Τα θυμάστε κατά όλα αυτά. Είχε πει ότι είναι ανάγκητο το κράτος πάει και παίρνει τα λεφτά από τον μικρό συνταξιούχο και από τον ερωταματιάρι δεν τα φέρνει βόλτα. Ξέρετε τι έκανε η πρώτη φορά αριστερά το 2016. Έκανε
εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικές κατασχέσεις, τις περισσότερες στην ιστορία, το μισό πρωτογενές πλεόνασμα ακριβώς, είναι από τις αυτόματες κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη κάτω των 5.000 ευρώ. Αυτά έκανε πρώτη φορά αριστερά. Και ακούστε τώρα ένα ακόμα επιχείρημα αυτά στο βάρος του μυαλό για το ξέρετε στα καφενεία, γιατί αυτά λένε, αυτή είναι η προπαγάνδα τους. Λέει ο Τσίπρας, το είπε και σήμερα στη Βουλή, αφού έβρισε εμένα, βέβαια, πως καλυμίδος μετά είπε αυτό. Λέει, πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, θα το καταλάβετε, θα σας πω, είναι πολύ κρίσιμο, γιατί είναι πολύ προπαγάνδα εδώ και καινούργια. Γιατί εμείς δεν είμαστε τους προηγούμενους και τώρα δεν υπάρχει ρεμούλα και οι μίζες και οι διαφορές των προηγουμένων και έτσι εμείς πετύχαμε πλεόνασμα, ενώ αυτοί πετύχανε. Αλήθεια, ψέματα. Ο λόγος που πετύχανε πρωτογενές πλεόνασμα είναι απλά ότι βάλαν πολύ περισσότερους φόρους. Όταν λέμε πολύ περισσότερους φόρους, αυτό προσφέρει ο Τσίπρας με τη συνέντευξη του κ. Παπα-Νικολάου λέγοντας τι φόρους αυξήσαμε, αυτούς που είχαν οι προηγούμενοι. 1% αυξήσαμε το ΦΠΑ. 1%. Και εκεί να τον βλέπει που το λέει και σου να σπάσει την τηλεόραση, να κατεβάσει ξέρω εγώ τη βιβλιοθήκη, να σκίσει την γραβάτα. Προσέξτε. Πήρε το ΦΠΑ στην εστίαση 13, τον έκανε 24. Πήρε το φόρο επιχειρήσεων 25, τον έκανε 29. Πήρε την προκαταβολή του φόρου 75, την έκανε 100. Πήρε την ειδική φορά μείον 30, την έκανε συν 30. Πήρε τον ειδικό φόρο να κάψουμε μείον 30, τον έκανε συν 30. Και ούτω κάθεξε, γιατί ανέβασε και το φόρο στο μέρμα, ανέβασε και άλλους ελάχνους φόρους. Αυτό το προσπέρασε, έλα μωρέ, ανέβασε 1% το ΦΠΑ. Και τι λέει, λόγω της πατάξεως της διαφθοράς και της ρεμούλας πέτυχα το πλεόνασμα. Πώς το καταλαβαίνει τώρα μέσα στο κοροϊδεύει, το έτσι ακαφελεί και τους αμήνους ερούς. Εάν πράγματι το πλεόνασμα ερχόταν από τη μείωση της διαφθοράς, εάν υποτεθεί ρε παιδάκι μου, ότι αυτό που κατάφερε να κάνει πρώτη φορά αριστερά ήταν να μειώσει τη σπατάλη του ελληνικού δημοσίου, δεν είναι διαφθορά. Ότι κάτι που έπρεπε να το αγοράζει το κράτος 100, το αγοράζει 150, έπρεπε 30-120. Άρα αυτός ήρθε και έκοψε διαφορά. Εκεί που πλέον το κράτος παραπάνω, επειδή αυτοί δεν είναι διαφθαρμένοι, επειδή δεν είναι μιζαδόροι, λέμε τώρα, θα δω μετά σε αυτό, γιατί γι' αυτό θα θέλω να κάνω δικό κεφάλαιο, καταφέραν και πιάσαν το πλεόνασμα. Αν αυτό ήταν αλήθεια, μόλις βλέπαμε μπροστά μας τον προϋπολογισμό του κράτους, τι θα βλέπαμε, ότι θα μειώνονταν, προσέξτε, οι δαπάνες του κράτους. Το κράτος θα πλήρωνε λιγότερα λεφτά επειδή δεν είχε ρεμούλα και διαφορά. Άρα αφού το κράτος θα είχε λιγότερες δαπάνες, με τα ίδια έσοδα θα είχε μεγαλύτερο πλεόνασμα. Εδώ όμως το κράτος μας έχει περισσότερες δαπάνες. Απλώς έχει πλεόνασμα γιατί έχει πολύ περισσότερα έσοδα. Τα πολύ περισσότερα έσοδα του κράτους είναι τα λεφτά που λείπουν από τη δική σας τσέπη. Γιατί το κράτος δεν γεννάει λεφτά, τα παίρνει από εμάς. Το πλεόνασμα δεν έχει από καμία πάταξη διαφθοράς αφού τα έξοδα του κράτους αυξήθηκαν. Το πλεόνασμα προήλθε μόνο από την αύξηση των φόρων και των εισφορών του ΕΦΚΑ και όλων των άλλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας τα λέω απλά γιατί τις επόμενες μέρες θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε μια μεγάλη μάχη ο καθένας στην περιοχή που βρίσκεται, στην οικογένειά του, το επαγγελματικό του περιβάλλον, στους φίλους του για να αντιμετωπίσει αυτά. Τα στην πραγματικότητα σαφρά επιχειρήματα, έως και σαχλά επιχειρήματα, αλλά επειδή τα λένε με πολύ ωραίο στόμφο και με πολύ μεγάλη σιγουριά για τον εαυτό τους, τώρα σήμερα ας πούμε μπορείτε να δείτε ορισμένα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Θα δείτε ας πούμε μία δήλωση του κυρίου Σταθάκη. Εγώ τον κύριο Σταθάκη τον έχω πολύ άκη. Θα σας πω γιατί. Συμπαθείς είναι, αλλά τον έχω πολύ άκη. Όσο συμπαθεί, μπορεί να συνειδητοποιήσω το υπερβάλλουμε. Λοιπόν, γιατί, προσέξτε γιατί. Όταν ήμουνα εγώ βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ήμουνα σε μια εκπομπή στο Μέγκα. Δεν ξέρω αν θα τη θυμηθείτε, αλλά θα σας την πω. Και μου λένε, είναι τα δώρα κυβέρνηση Σαμαρά, Σεπτέμβριο του 2014. Και α τα λέω βαρεμένο, δεν είναι μόλις έρχομαι, θα πούμε δεν πληρώνουμε τίποτα, θα κλείσουμε στάση πληρωμών και θα πατήσουμε το κουμπί. Λέω, αν πατήσει το κουμπί και λέτε, όταν μου πάρει δάμε την τράπεζα, εσύ πήγε να πατήσει το κουμπί. Ωραία, τι έγινε την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Τι ήθελα και το πάτο, θυμάσαι καθόλου, μάλλον το θυμάσαι. Ωραία, τι γινότανε. Ο κακός χαμός. Ο κακός ο Γεωργιάς να καταστρέψει τις τράπεζες. Πάει, ο κακός ο Γεωργιάς. Βγήκε και ο Μέγας Σταθάκης.
Ο Σταθάκης έδειξε ένα πλεονέκτημα, δεν κάθεται πανεπιστημίου και είναι πάρα πολύ συμμιλίχιος και πολύ συμπαθής και ήρεμος κτλ. Μιλάει με στόχο και θεωρεί τη μιλιότητά του και σοβαρότητα. Είναι εξαιρετικά μιλίχιος, αλλά λέει μόνο βλακίες. Μα προσέξτε. Μα δεν θα ακούσω άλλη από μένα σε μόνο πράγμα, λέει μόνο βλακίες. Δεν μπορώ να ακούσω. Γράφω το Twitter για τη δήλωσή μου. Ανοησίες. Δηλαδή εγώ έλεγα ανοησίες. Εντάξει, ανοησίες. Όμως το πλήρωμα του χρόνου που αποδεικνύει τελικά ποιος έλεγε ανοησίες και ποιος όχι. Γιατί κέρδισε πρώτη φορά αριστερά. Και ήρθε στην εξουσία πρώτη φορά αριστερά. Και τι έγινε, από 165 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι καταθέσεις που τις παρέλαβαν, όταν τις κλειδώσανε με τα capital controls, είχαν μείνει 120. Δηλαδή 45 δισεκατομμύρια ήταν κάτι φτερά. Δηλαδή 45 δισεκατομμύρια καταθέσεις ανθρώπων σαν και εσάς, σαν και εμένα και άλλων, είχαν πάρει λεφτά που το είχαν σώσει από την πρώτη αριστερά και πολύ καλά κάναν εννοείται. Και το αστέριο, στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Μας είχε καλέσει ο σύνδεσμος ο Γρήγορος και ο Μιγάνων. Εμένα τον Σταθάκη και μερικούς άλλους. Και λέει ο Σταθάκης, μου λέει προηγουμένα, η αξιολόγηση, γιατί δεν θα αξιολογήσει που συζητάμε τώρα, θα έχει κλείσει 15 μέρες. Μετά ήμουν εγώ στο Δήμο. Το θυμάστε ρε. Του λέω, κύριε Υπουργέ, εγώ δεσμεύω όλο το επιχειρηματικό κόμμα του Βορείου Ελλάδος, σαν δίνω και 15 τράτου. Είναι 15 Οκτωβρίου, μέχρι 15 Νοεμβρίου να κλείσει αξιολόγηση, θα σας πω μπράβο. Γέλαγε θα δέξει. Ακόμα δεν έχει κλείσει, τώρα κλείσει λέμε 22 Μαΐου. Τόσο μεγάλη συνέστηση πραγματικότητας είναι. Και βλέπω κάτι βίντεο του σήμερα που λέει με στόχο. Τα μαγαζιά της Κυριακές θα μείνουν κλειστά. Τέλος. Αφού το είπα στα δάξει τέλος. Τέλος το στην πραγματικότητα δεν έχουν πέσει μέσα σε μία τους πρόβλεψη. Εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση στην ιστορία να έχει πέσει έξω σε ό,τι έχει πει. Το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν καθόλου τσίπα. Δηλαδή, πάμε λίγο σε ένα θέμα που μπορεί να πονέσει λίγο, αλλά εγώ θέλω να τα λέω. Και θα δεχθώ και ρωτήσεις μετά πολύ ευχαρίστως. Είπαν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς αφήσαμε τα γενικά τα μνημονιακά και τα πάρτες. Αυτά τα προσπερνάω. Πες ρε παιδάκι μου, είπε ο Τσίπρας για το μνημόνιο και όλα τα λοιπά, είπε, είχαμε αυταπάτες. Κοινώς λέγαμε, δεν το λέω τώρα γιατί είναι τι κάμερες το καλά, ό,τι σκεφτήκα. Πολύ ωραία. Δηλαδή δεν είχαμε ιδέα τι γινόταν. Δηλαδή ζητάμε την εξουσία μου να ξέρουμε τι γινόταν. Δηλαδή πήραμε ένα λαό στο λαιμό μας. Τέλο πάντων, πα σε πτώση. Α και ο λαό μυαλό. Πάμε τώρα παρακάτω. Αφήνω όλα αυτά. Ένα από τα κυρίαρχα πράγματα που είπαν δεν ήταν η πάταξη της διαπλοκής. Ναι ή όχι. Δεν μου λέτε. Όταν λέμε τη λέξη διαπλοκή, τι εννοούμε. Τι εννοούμε διαπλοκή. Δεν εννοούμε ότι κάποιος επιχειρηματίας που έχει συμφέροντα από το ελληνικό δημόσιο και παίρνει δουλειές από το ελληνικό κράτος, έχει την κατοχή του media και με τα μίντια πέρα στην κατοχή του ή πιέζει την κυβέρνηση να του δώσει τα έργα ή τα άλλα ωφελήματα που θέλει ή χτυπάει τα κόμματα που του πάνε κόντρα. Αυτό δεν είναι διαπλοκή. Θυμάστε που ο Καραμαλής προσπάθησε να βάλει τον βασικό μέτοχο, δηλαδή την απαγόρευση να μπορεί να έχει ταυτόχρονα έργα από το δημόσιο και να είσαι κάτω από τη μέσα των μαζικής επικοινωνίας. Ακριβώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή η σχέση διαπλοκή. Θα θυμάστε καλά, δεν τα ξεχάσετε κι εσείς. Πολύ ωραία. Έχει ο κύριος Σαββίδης. Μάλιστα, συμπάθης πόντιος. Όλα καλά. Πάω τον Πάκο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον πατέρα μου πάω και έχω έτσι δεστία μεγάλη τον Πάκο. Και λέει στη συνέντευξη του, αφού του έχουν σβήσει ένα πρόστιμο 40 εκατομμυρίων, εγώ θα αγοράσω σύντομα κανάλι. Μίντια είπε. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να είσαι αντισώματα και αν κάποια κυβέρνηση πάει σε πειράσει, κάποιοι αντιπολίτες πρέπει να είσαι εκεί να πολεμήσει. Ο κυράκι μου δεν θα γίνει ποτέ από την κομμάτια. Γιατί θα είμαι εγώ κανάλι και δεν θα τον κάνω. Ερώτηση τώρα. Ένα άνθρωπο που έχει λέει από το δημόσιο που του έχει σβήσει κυβέρνηση 40 εκατομμύρια. Καλώς θα κόψει να σε απαντήσω μετά στο διάλογο πολύ ευχαρίστω. Και που ταυτόχρονα λέει θα πάρω μίντια για να επιβραβεύσω την κυβέρνηση που του έδωσε 40 εκατομμύρια και να χτυπήσω την αντιπολίτευση που πήγε κόντρα. Αυτό, πώς είπαμε ότι λέγεται αμέσως πριν,
Διαπλογή. Ποιος θα προέβαλε διαπλογή η πρώτη φορά αριστερά. Το λέω σπάμε, καταλάβετε. Και στο λέω ειλικρινώς και συγκρατώ τον εαυτό μου γιατί είμαι σε κοινό. Τέτοιοι ψεύτες, τέτοιοι ανεπρόκοποι τεντέλιδες, τέτοιοι άχρηστοι πανάκλοι, δεν μου ξέρει που κάνει τι. Είναι χειρότερα που λέει Ελλάδα. Μην λέει και δεν την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι και διεφθαρμένοι. Το τονίζω. Μη σας περάσει ιδέα το μυαλό ότι είναι τίποτα καλά παιδάκια που αυτά τα προστηματάκια που σβήνουν με δεξιά και αριστερά που δεις και άλλους αμύρους, δεις για την αρχή, τα κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Ούτε ποτέ στο παρελθόν είχε έρθει πρωθυπουργός στη Βουλή να υπερασπιστεί τέτοιου τύπου τροπολογία και με τέτοιο τρόπο κάτευξε στη Βουλή όπως αυτή η προθεσμή. Μα όταν έρθει η ώρα, θα τους ψάξουν όλους. Φαντάζεστε να ήμουν εγώ στο αεροπλάνο αντί για τον Νίκο τον μπαμπά στη Βενεζουέλα. Το φαντάζεστε. Τους βλέπετε τώρα πως σφίγγονται και δεν βλέπω να καταδικάζουν τον Μαδούρο τον Παπαδόπουλο. Δείτε καθόλου. Δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτή η ευαίσθητη αριστερή. Αυτή για το Πολυτεχνείο θα τα λέγανε. Λέγανε νεκροί του Πολυτεχνείου. Η Χούντα που τους πάτε φτάξε θα λέγανε. Τώρα αυτοί που σκοτώνουν ελεύθερες σκοπευτές ο Καράκας, οι φοιτητές. Αυτοί δεν πειράζουν, δεν έχουν ψυχή. Αυτοί λέει είναι αντιπολίτες που πάνε να κάνουν αντίπραξη στην επανάσταση, λέει μερικοί ΣΥΡΙΖΑΙ. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί εκεί οι νεκροί διαδηλωτές δεν τους ενοχλούν. Σας κάνει εντύπωση. Νομίζετε ότι είναι μόνο η ιδεολειψία. Έχουν πάρει λεφτά παιδιά, μην κροϊδευόμαστε. Εγώ έχω μάθει να βλέπω να σέβομαι, δεν τα ακρίβομαι. Λέει συγγνώμη, είσαι ο διευθυντής του γραφείου του Τσίπρα. Είσαι σε ένα αεροπλάνο ενός επιχειρηματία που καταζητείται στις ΗΠΑ για διαφθορά και μόνο κλίμα. Έχεις πάει σε ένα φορολογικό παράδεισο, υποτίθεται να κάνει μια μέρα διακοπές, αλλά για παρέα δεν έχει τη γυναίκα στον κολλητό σου, αλλά δικηγόρο δικαιωμένο σε ουσό. Πώς πιθανότητα βάζει να συμβεί αυτό. Πώς πιθανότητα, δηλαδή να σας πω ότι κάνει μια μέρα στα καλαμίδια, να μου πει το λέγοντας. Και όταν το πιάσανε, τι είπε ο παπάς στη Βουλή. Μα για τους ποντέμους που το λέγανε, απαιδεί ότι ήταν ψέματα. Και βγάζει μετά ο Πιπίνης στα έγγραφα, ότι οι ποντέμους πήραν 8 εκατομμύρια δολάρια. Εκβεβαιωμένα και δεδομένα. Και ο μόνος λόγος δεν έχει μπει φυλακή εκεί ο Εκκλέσιας, είναι για τον έξυπνος. Και τα πήρε στο Ινστιτούτο των Ποντέμους. Και όχι στο κόμμα των Ποντέμους. Και η Ισπανική νομοθεσία επέτρεπε να τα πάρει το Ινστιτούτο. Αλλά παγώνει να το κάνει, να τα πάρει το κόμμα, γι' αυτό δεν είναι φυλάκι ο Εκκλησία στην Ισπανία. Δεν έχει πει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βρήκαμε για τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις και τα πάντα. 8 εκατομμυριάκια πήραν οι ποντέμους. Οι δικοί μας είναι πιο τσίπηδες, δεν μου πάρει. Θυμίζω όμως την επιστολή του Τσίπρα. Όταν πιάσανε εκείνο τον πρέσβη της Βενεζουέλας που... Ξέρετε. Εμενοδιά. Και βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξής δυσκολία. Αυτοί είναι, έχουν ένα τμήμα εκεί γυναικείων δικαιωμάτων και ισότητα κλπ. Πολύ ευαίσθητο. Αλλά και τους είπε ο Τσίπρας, νόπο. Και έστειλε επιστολή στο Μαδούρο και του γράφει στην επιστολή μέσα σε όλα. Δεν ξεχνώ πρόεδρε Μαδούρο Σίδωε την έμπρακτη υποστήριξη που έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να πάρει την εξουσία. Την έμπρακτη υποστήριξη. Ρωτώ από τον εγώ, ποια είναι η έμπρακτη υποστήριξη. Απαντάει κανένας. Έχω κάνει ερώτηση μετά στη Βουλή 27 φορές, δεν μου απαντήσουν. Δεν λέω τώρα για τους Ρότσιλντ. Φαντάζα πιάναμε τον Αντώνη Σαμαρά σε κρυφό ταξίδι στο Παρίσι για να δει τον Ρότσιλντ. Τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Ο Καμένος μας είπε ότι έφτιαξε τους ανεξάρτητους Έλληνες για να σώσει την Ελλάδα από τους Ρότσιλντ. Συγκεκριμένα τους Ρότσιλντ. Όχι γενικά. Ο Καμένος έγινε. Διέσπασε την Νέα Δημοκρατία και είχαν σαν ξάδες Έλληνες γιατί είπε ότι ο Παπανδρέου ο Γιώργος ήταν μπρόκερ, ήταν μπρόκερ των Ρότσιλντ και με αυτούς μας έβαλε στο μνημόνιο. Αυτά είναι ο Καμένος. Εσείς δεν θυμάστε γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μνήμη. Εγώ δυστυχώς έχω πολύ καλή μνήμη. Πάμε στη διάρκεια ότι πήραν λέει οι Ρότσιλντ και ο Κιμ Ιονγκ Ουν που είχε να γίνει ένα σύμβουλο, Κιμ Ιονγκ Ιλ, Κιμ Ιονγκ κάτι. Δεν θυμάμαι πώς λέει το Κιμ. Το Κιμ είναι το μικρότερο, το άλλο είναι της Βορείου Κορέας, δεν ξέρω πώς λέει το κανονικό. Έχουμε ένα σύμβουλο, δηλαδή να πούνε πάντα δίπλα που πάνε. Ξέρετε πως θα πήρε αυτός.
Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά οι Ρότσιλντ και αυτός πήραν 7,1 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Πληρωθήκανε. 7,1 εκατομμύρια ευρώ. 7,1 εκατομμύρια έδωσε ο κύριος Τσακαλώτος στους Ρότσιλντ και στον κύριο Γιώργκατη. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που του δώσανε. Ποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ουδής γνωρίζει. Με ποια διαδικασία. Κανείς δεν ξέρει. Εγώ ξέρω τι πιστεύω για αυτόν τον κύριο. Έβλεπα τον Βαρουφάκη στην συνέλευσή του. Ο οποίος, αυτό το κύριο του Βαρουφάκη σύμβουλος. Και έλεγε ο Βαρουφάκη πώς όλα μαζί με τον κύριο. Και το κύριο ήταν μπροστά και όταν του μιλούσε με τον Τσίπρα και του έλεγε ο Τσίπρα να μας πάρει την αρνή. Γιατί ο Βαρουφάκη δεν θα τι είναι. Είπε ότι ο Τσίπρα τα ξέρω όλα. Ότι ο Τσίπρας του είχε πει να κάνει και τελευταία στιγμή ο Τσίπρας εδίλιασε. Αυτό περίπου είναι αυτό που βάζει ο Βάκης. Νομίζω του Κιμ του πληρώνουμε λίτρα για να μην μιλήσει για τα παρόμοιες συμφωνίες. Για τώρα να είναι τόσο καταπληκτικό σύμβολο που να πάει τα και 7 εκατομμύρια ευρώ, δεν πολύ πιστεύω. Το αστέρα να πάρει μια σύμβολο, καλώς να είναι. Καλά σύμβολο πολύ καλώς. Άρα λοιπόν, κάτι άλλο παίζει. Το λέω για να μην νομίζετε ότι είναι τίποτα αθώοι άνθρωποι ή κακόμενοι που εργάζονται καλώς χώρος. Ο μόνος λόγος που τα ψηφίζουν όλα είναι γιατί θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία ο Μεν Τσίπρας για όποια ωφελήματα έχει αυτός και οι βουλευτές του να μην προεδρώσουν για τη βουλευτική αποζημίωση του καλοπέραστου και κανένα λόγο. Θυμάμαι ακόμα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα αγανακτισμένων, πριν γίνουν βουλευτές, τι έλεγαν για τη Βουλή και τη βουλευτική αποζημίωση τα βουλευτικά αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα. Τα έχουν πάρει όλα, σας διαβεβαιώ, κανονικότατα. Λοιπόν, αυτοί για να παραμείνουν βουλευτές θα ψηφίζουν τα πάντα. Και ποιο είναι τώρα η ατυχία μας. Η ατυχία μας είναι ότι οι ξένοι έχουν μετρήσει τον Τσίπρα. Και ξέρουν ότι αυτός για να μείνει στην εξουσία θα κάνει τα πάντα. Ξέρουν ότι οι βουλευτές θα ψηφίζουν τα πάντα. Άρα ζητάνε από την Ελλάδα τα πάντα. Και δυστυχώς παίρνουν από την Ελλάδα τα πάντα. Γιατί αυτά η αλήθεια είναι που έχει δώσει η κυβέρνηση Τσίπρα καμένου στους δανειστές της χώρας από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν τολμάγαν ούτε να τα ζητήσουνε, όχι να τα πάρουνε. Όταν πήγαν εμείς να φορολογήσουν στα 9.500 ευρώ, θέλω να θυμάστε τη φασαρία έγινε στην Ελλάδα για το 9.500 και μετά να ψηφίσουν το 5.683 και μας μιλάνε για τα αντίθετα και τα συζήτητα στα σχολεία που θα κάνουνε. Το δεν καταλαβαίνω που ζούμε. Θα πείτε τώρα. Υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως δεν υπάρχει. Εγώ το πιστεύω και δεν το λέω ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το λέω και το πιστεύω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είναι η μεγάλη πραγματική ελπίδα της χώρας. Γιατί προσέχετε τη σύμπτωση που έχουμε. Ο Σαμαράς ήταν καταπληκτικός πρωθυπουργός. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός αριστούργημα. Εργατικός όσο την παραπαραστείτε. Εγώ τώρα έχω δει Σαμαρά. Σαμαράς ήταν στο γραφείο του. Μπορεί να βγει 2 τα ξημερώματα και να πάρει 6 το πρωί. Εμένα με έχει πάει στο τριψήφιο με λόγο τιμή μου. 2 τα ξημερώματα το μαξί μου και 6 το πρωί. Όμως ήταν άτυχος. Γιατί ήταν άτυχος, γιατί ακόμα υπήρχε στην Ελλάδα η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Γιατί η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία ήταν μικρή. Γιατί δεν μας στηρίζει το Πασόκ. Γιατί ό,τι και να έκανε έβγαλε 100.000 δρόμους και βρίζανε και φωνάζανε και φτύνανε και δεν ξέρω τι. Ο Κυριάκος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που θα έχει την ευκαιρία να κυβερνήσει τον τόπο. Πιστεύω ότι μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν όλοι τρέξουν όπως πρέπει, και για πρώτη φορά χωρίς την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, για την οποία εγώ μίλαγα τόσο χρόνια και λίγη μου δίνανε σημασία, την αποκάλυψε στην ελληνική κοινωνία και την εξευτέλισε στην ελληνική κοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν με το καλό φύγει από την εξουσία. Και έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη βοήθεια όλων ημών φτιάχνει τη χώρα μας όπως αξίζει και όπως μπορούμε να την έχουμε, τότε θα θυμόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα με ευμένεια. Θα λέμε είναι ο άνθρωπος που έκανε. Να καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που οι Έλληνες θεωρούσαν σπουδαία επί δεκαετίες τους αποκάλυψε ότι ήταν ανοησίες. Ότι οι αριστεροί είναι οι καλοί άνθρωποι, ότι είναι οι αδιάφοροι, ότι δεν μοιάζει η εξουσία, ότι δεν πηγαίνουν για την καρέκλα, ότι είναι οι άνθρωποι των ιδεών. Τελικά μην κοροϊδευόμαστε. Αποκάλυψε το πιο απλό. Όλα όσα κάναν, οι φασαρίες, οι πορείες, τα καψίματα, οι διαμαρτυρίες, για να γίνουν μετακλητή στο δημόσιο ήταν. Άμα το ξέραμε, την ώρα σταματάμε τον καραμαλί από εδώ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Τότε
κυβέρνηση Χάτζησον, ξέρετε τι πετύχει η κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση Καραμαλή είχε πετύχει το 2008 να δώσει το μισό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όχι όλο, το μισό, για 530 εκατομμύρια. Το μισό, για 530 εκατομμύρια. Μόλις ανακοινώθηκε, κατέβηκαν 100.000 στο λιμάνι, Πασόκ και Σιριζέ μαζί, βαράγανε τα αντικλειδώματα, συνδικαλιστές και άλλοι, φλακωθήκαμε στους αστυνομικούς, πέσαν χημικά. Δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου την εικόνα, αν πάτε στο YouTube να δείτε, είναι ένα βίντεο που είναι ο Κασταντίνς και Πασόκ και βαράκα την λουκέτα. Φτύνανε, φωνάζανε, κάνανε την κυβέρνηση Καραμαλή, έκανε πίσω. 530 εκατομμύρια για το μισό λιμάνι. Δίκιο Τσίπρας προθέσω ο Βασιλικολάου και πανηγύριζε και έλεγε πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε που έδωσε για 230 εκατομμύρια ολόκληρο το λιμάνι. Τώρα δεν πήγε κανένα στο λιμάνι να φωνάξει. Δεν πήγε κανένα να φτύσει, να φωνάξει, να βρει τίποτα. Πρώτη φορά ύστερα. Άμα το ξέραμε, θα βγαίναμε την μέσα στον τόπο λιμάνι, θα μας δώσουμε τα κλειτή θέση στο δημόσιο ένα χρόνο, παιδί μου, τι λέμε, από το λιμάνι προχωρήσει ο τόπος. Μια θέση με το λιμάνι έκανα μια πούτη και μην νομίζαμε ότι είναι κομμουνιστές. Κομμουνιστές στο μυαλό είναι, όσο καλά είναι βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθει ο Κυριάκος την ευκαιρία, θα τρέξουμε όλοι μαζί να δώσουμε την ευκαιρία και θα κάνουμε τι. Θα κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή τι πράγμα. Θα πείτε τι είναι αυτό ρε παιδί μου. Μια χώρα που για να γίνει ανταγωνιστική θα μειώσουμε δραστικά τη φορολογία σε επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε δραστικά τις ασφαλιστικές φορές. Θα πατάξουμε δραστικά τη φοροδιαφυγή για να υπάρχει εύρυθμη αγορά. Μειώνοντας τους φόρους είναι και μικρότερο το κίνδυνο τη φοροδιαφυγή από ένα μεγάλο φόρο. Όταν θα καίνε κάποια πανεπιστήμια μας, δεν θα μπαίνει μια αστυνομία απ' έξω να τους βλέπει, θα μπαίνει μέσα να τους συλλαμβάνει, όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη. Θα κάνουμε μια χώρα όπου δεν θα μπορεί να καίει ο καθένας από τα Εξάρχεια το κέντρο της Αθήνας γιατί έχει του γουζάρι. Θα κάνουμε μια χώρα για την οποία θα είμαστε υπερήφανοι, γιατί ο τόπος μας, να ξέρετε, έχει τρομακτικές δόντες. Και είναι κρίμα αυτός ο τόπος που έχει τόσο τεράστιες δυνατότητες να είναι όπως είναι σήμερα, στη μιζέρια. Είμαστε ένας από τους ωραιότερους τόπους της γης. Έχουμε ανθρώπους εργατικούς και ευφυείς και έχουμε καταφέρει να γνωστάμε σε όλο τον πλανήτη. Γιατί? Γιατί απ' όλα όλα ξεχάσαμε ότι τα χρήματα δεν είναι ούτε επιδοτής από την Ευρώπη, ούτε δάνεια από τις τράπεζες. Τα χρήματα έρχονται από τη σκληρή δουλειά, από την παραγωγή, από τον ιδρώτα. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Και τα κράτη πρέπει να φτιάχνουν ένα περιβάλλον τέτοιο που θα ανταμείβουν αυτόν που ιδρώνει και θα του δίνουν το κίνητο να ιδρώνει περισσότερο. Και ιδρώνοντας αυτός θα κερδίνουν και τα κράτη. Και έτσι προχωράνε τα κράτη μπροστά και έχουν ευημερία. Αυτό το κράτος όπως σας το περιέγραψα θα το φτιάξει η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.